μετά από εισαγγελική παρέμβαση για να διερευνηθούν καταγγελίες που αφορούν σε απόπειρα χειραγώγησης με κρατικό χρήμα μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και δημοσκοπήσεων στην Αυστρία. Η είδηση για την παραίτηση Κούρτς θα μπορούσε να είναι μια ενδιαφέρουσα είδηση για πολιτικές εξελίξεις σε μια μακρινή ευρωπαϊκή χώρα που λίγο μας αφορά εμάς εδώ στην Ελλάδα. Η αναστάτωση όμως που προξένησε η είδηση αυτή στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν, θα έλεγα, δυσανάλογη και ασυνήθιστη για ένα γεγονός που συμβαίνει σε μια άλλη μακρινή ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί άραγε? Μήπως γιατί ο κύριος Κούρτς είναι ομοειδεάτης και επιστήθιος φίλος του κυρίου Μητσοτάκη? Δεν νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα στεναχωριόταν τόσο πολύ για ένα πολιτικό του φίλο από την Αυστρία. Αντιθέτως, η ανησυχία του δεν αφορούσε καθόλου την Αυστρία και τις πολιτικές εξελίξεις εκεί, αλλά αφορούσε την Ελλάδα. Γιατί πολύ σωστά ο κ. Μητσοτάκης φοβήθηκε ότι η παραίτηση Κούρτς στην Αυστρία για χειραγώγηση, για την απόπειρα χειραγώγησης μέσων μαζικής ενημέρωσης και δημοσκοπήσεων, θα ανοίξει και εδώ στην Ελλάδα, έστω και ετεροχρονισμένα, μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για την ποιότητα της δημοκρατίας μας, για τις πρακτικές της κυβέρνησής του απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και στις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ο κύριος Κούρτς μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη φαντάζει ως αρσακιάδα. Για 1 εκατομμύριο ευρώ κατηγορήθηκε ο Κούρτς. Για 1 εκατομμύριο ευρώ παραιτήθηκε ο Κούρτς. Τόσο πίσω είναι αυτή η Αυστριακή. Τι είναι 1 εκατομμύριο ευρώ? Εδώ ρέουν εκατομμύρια των εκατομμυρίων, κρατικό χρήμα, χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, και δεν τρέχει τίποτα. Και όχι διότι στην Αυστρία υπάρχουν εισαγγελείς και δικαστές, και εδώ όχι. Και εδώ υπάρχουν έντιμοι και ευσυνείδητοι δικαστές. Αλλά γιατί εδώ, ως γνωστόν, βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών, κάθε δικαστής, μόλις πέσει πάνω σε ένα πολιτικό πρόσωπο, στέλνει το φάκελο στη Βουλή. Όπως και έκανε η ελληνική δικαιοσύνη. Έκανε η ελληνική δικαιοσύνη τον περασμένο Μάιο, που ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για πιθανή κακουργηματική απιστία κατά του δημοσίου, για τη λίστα Πέτσα. Και πέφτοντας πάνω στους κύριους Σκυλακάκη και Πέτσα, υπουργούς της κυβέρνησης, αναγκάστηκε να διακόψει την έρευνα και να διαβιβάσει το φάκελο στη Βουλή. Και φυσικά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία φρόντισε να τον θάψει αυτό το φάκελο για μήνες σε κάποιο σιρτάρι.